που είμαστε όλοι άνθρωποι που βλέπουμε αγώνες, υπήρξε λίγο μια σοκαριστική συνεργασία, θα έλεγε κάποιος, μια φυσιολογική θα έλεγε κάποιος άλλος, αλλά το σίγουρο είναι ότι εσείς παθαίνετε ένα μικρό σοκ μέσα. Μπορώ να μιλήσω στον αρχηγό. Ναι, όταν άρχισε να συνεργάζονται πάλι, λέω, στην ώρα του αγώνα για τον αγώνα επικράτειας, οι νομάδες της ζούγκλας με τους νομάδες των ωκεανών. Και όταν λέμε συνεργασία, ο ένας πάσα στον άλλον να μπει γκολ να πάτε εσείς στην παραλία. Επειδή το συζητήσαμε, κατανοούμε ότι είναι ένα παιχνίδι και ότι θα υπήρξε μια συνεργασία και εμείς επιδιώξαμε με τους πράσινους. Αυτό που θέλω να πω και μιλάω εκ μέρους όλων των παιδιών. Τι εννοείς επιδιώξατε εσείς να κάνετε συνεργασία με τους πράσινους? Ναι, θα το ολοκληρώσω, ναι. Να σου πω. Η λογική μας λέει πάντα ότι θα προσπαθούμε να υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους. Αυτή είναι η λογική της ομάδας και να χτυπάμε τους δυνατούς. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ίδια λογική, ότι θεωρούμε τους μπλε πολύ άξιους αντιπάλους, πολύ δυνατούς, και εννοείται ότι θα χτυπήσουμε τους δυνατούς και θα υπερασπιστούμε τους αδύναμους. Γύρισα στον οροκλό και του είπα ότι να συνεργαστούμε. Λευτέρη. Λευτέρη. Δεν θέλανε, όλα καλά, το καταλαβαίνουμε. Απλά από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε λογική να μπούμε για να μην χτυπήσουμε, που ήδη είχαμε μια απώλεια, ήδη το δέχομαι αυτό. Αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλω να μου πεις είναι ότι λίγο πριν τον αγώνα, όταν βρίσκεστε λίγο μαζί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προσπαθείτε να πείτε ένα στον άλλο να είμαστε μαζί, αφού μπορούμε να συνεργαστούμε. Ώστε να στείλουμε τους νομάδες των ωκεανών σαν τους πιο δυνατούς στην παραλία. Εσείς όμως παθαίνετε ένα σοκ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, δεν είναι ότι σας λένε τα παιδιά όχι. Σας λένε τα παιδιά όχι, οκ, okay, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Εσείς γιατί παθαίνετε σοκ? Γιατί με το που είδαμε ότι αλλάζαν μεταξύ τους πάσες, συνειδητοποίησαμε ότι ήταν πάντα διπλάσιοι μες στο γήπεδο. Ναι. Και το μόνο που έμενε ήταν απλά να χτυπήσουμε τα πόδια μας και είχαμε ένα πολύ σημαντικό σήμερα αγώνισμα. Το αντιληφθήκαμε όλοι μαζί, συλλογικά, ότι παιδιά, ηρεμήστε, δεν μπορούμε να κοντράρουμε τους διπλάσιους. Σας πήρε λίγο χρόνο, θα με επιτρέψεις. Οι εικόνες ήταν απίστευτες. Εσύ χτυπούσες την μπάλα στην παραλία με νεύρα. Ο Νίκος καρφώνει την μπάλα στον πίνακα του σκορ για τη ζούγκλα με επιδεικτική χειρονομία. Αυτό για σας. Εκείνη τη στιγμή, επειδή είχαμε συνεννοηθεί με τις ομάδες, επειδή μιλήσαμε και στους πράσινους και στους μπλε, και είπε ο καθένας παίζει μόνος του, και όταν αντιληφθήκαμε ότι μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι και ήταν δύο ομάδες με μία, λέμε τι κάνουμε τώρα εδώ, από το να χτυπήσουμε. Εγώ είμαι ο πρώτος που φώναζα και παθιάστηκα ότι καλύτερα να μην χτυπήσουμε. Σας πήρε πάρα πολύ χρόνο όταν πλέον πιαστήκατε αγκαλιά και δεχτήκατε το τέλος, ναι, όπως όμορφα το δεχτήκατε. Με ψηλά το κεφάλι. Ναι, με χαμηλωσμένο το κεφάλι. Με ψηλά το κεφάλι. Δεν κοιτούσατε πάνω, κοιτούσατε κάτω. Μια χαρά κοιτούσαμε. Ψηλά κοιτάμε πάντα. Εντάξει, ωραία. Μετά φύγατε με ψηλά το κεφάλι. Πάντως υπήρξαν φράσεις από την ομάδα σας όταν πήγατε στην παραλία και όταν τελείωσε ο αγώνας και φύγατε. Πέσαν οι μάσκες. Τώρα φάνηκε το πρόσωπο του καθενός, ότι τελικά ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ότι έτσι είναι, ότι κακώς είμαστε έτσι λίγο ρομαντικοί, ότι θα τα χώσουμε. Εγώ το είπα αυτό. Ένας γενικός κανόνας, ότι υπό συνθήκες πίεσης, σαφώς ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Δηλαδή, κοιτάει να επιβιώσει μόνος του η ομάδα του. Άρα ουσιαστικά ξεκαθαρίζουμε χαμόγελα και οι γλύκες. Ωραία. Άρα ουσιαστικά ήταν λάθος το παιδί που κάνανε fair play όταν χτύπησε ο Δημήτρης. Για μένα το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Τώρα κουνάει το κεφάλι του Παναγιώτης. Παναγιώτη, κουνάς το κεφάλι σου, το σκέφτηκες. Συμφωνώ λίγο με αυτό που λες, ναι, μου πέρασε το μυαλό, αλλά το καταλαβαίνω. Ήταν απολύτως κατανοητή η αντίδρασή τους. Περίμενα τουλάχιστον, έπαθα πλάκα με τη συμπεριφορά του Αναδιώτη, που το αντιμετώπισε με χαμόγελο και του το είπα κιόλας κατηδίαν. Περίμενα να τη διαχειριστούν λίγο την κατάσταση λίγο πιο ήρεμα και όχι τόσο πολύ πιο έντονα. Αυτό τίποτα παραπάνω. Γιώργο, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Περίμενε ότι θα την αντιμετωπίσει. Μια ερώτηση έχω να σου κάνω. Συγγνώμη. Μια ερώτηση. Κοιμηθήκατε ήσυχα? Κοιμηθήκατε καλά όλα? Ναι, κοιμηθήκαμε πολύ καλά. Τέλεια. Είμαστε OK. Λευτέρη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δηλαδή, τι εννοείς? Ηρωνική ήτανε? Ό,τι κατάλαβες. Οι κανονισμοί του παιχνιδιού έτσι ήτανε. Φταίμε εμείς. Όχι, παιδιά, η επιλογή είναι. Συγγνώμη, θα μπορούσατε να παίξετε ο καθένας για την πάρτι σας. Ξεκινήσατε να πάτε να κάνετε συνεργασία, δεν σας βγήκε και θυμόσατε που κάνανε συνεργασία εις βάρος σας. Η πρώτη εντολή που έδωσα στα παιδιά, χωρίς να υπάρχει συνεργασία, είναι ότι πολεμάμε τους δυνατούς. Για μας οι δυνατοί είσαστε εσείς. Στην βαθμολογία είσαστε εσείς πρώτοι. Όλα καλά, τους σεβόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη δεδομένη στιγμή ο βαθμολογικός πίνακας είχε εσάς πρώτους. Στατιστικά. Ας ελπίσουμε και εμείς τώρα που είμαστε εμείς στην παραλία. Και μετά έχουν τρία αγόρια και τέσσερα αγόρια και τέσσερα δαμάλια. Ελπίζω όταν στη μονομαχία των αρχηγών, όταν θα είμαστε στην παραλία, να προτείνεις να κερδίσουμε εμείς που πεινάμε. Στον αρχηγών. Ναι.
Θες να χάσω επειδή. Σαμπά, θες να χάσω. Εγώ δεν είπα κάτι να χάσει. Είπα να προτείνει να δω αν θα προτείνει. Τι να προτείνω. Οπότε να πάω πίσω, θες. Είπα να δω αν θα προτείνει να χάσετε για να κερδίσουν αυτοί που πεινάνε. Στον αρχηγό θα είμαστε εγώ και εσύ, ρε φίλε. Τι να προτείνω. Θα είμαστε τέτα τέτ. Θες να κάνω πίσω να φας, θα κάνω. Εγώ σου είπα κάτι. Θα πες το μου στα ίσια. Θέλω να φάω. Τι να προτείνω. Να σε σίγουρο ότι δεν θέλω με τίποτα να κάνει πίσω. Να τα δώσει όλα αυτά. Απλά εγώ σου είπα κάτι για να σου ξαναθυμίσω κάτι. Εγώ σου είπα για να σου θυμίσω κάτι. Δημιουργείς ένα κλίμα που δεν είναι αθλητικό. Κράτα το σε αθλητικό επίπεδο, γιατί να το κάνεις αυτό. Σε αθλητικό το κρατάω. Δεν το κρατάς, είσαι λίγο οξύ, είσαι λίγο μυτερός αυτά που λες. Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί, σας αγαπάμε, καλά περάσαμε, θα ξαναπεράσουμε καλά. Δεν θέλω να το κάνεις αυτό, γιατί δημιουργείς ένα κλίμα και στους υπόλοιπους. Ρε φίλε, εμείς σαν ομάδα. Δηλαδή, η ΔΟΑ μπορεί να είχαμε τους μπλε και να μου λέει ο Μάικ γιατί το κάνεις αυτό. Συγγνώμη, ρε, μαγκες, κάπου θα το κάναμε, κάποιον θα στεναχωρούσαμε. Δέχομαι τα παιδιά που λένε ότι για μας είστε εσείς οι δυνατοί. Μου αρκεί. Όλα καλά. Να πάω λίγο στις ομάδες των ωκεανών. Να μιλήσω με τον αρχηγό. Βέβαια, ο αρχηγός έχει αλλάξει, αλλά θα μιλήσω με τον Νικόλα πρώτα. Γιώργο, μου επιτρέπεις, γιατί ήταν αρχηγός όλη αυτή πριν σου δώσει το περιβραχιόνιο. Νικόλα, πώς ένιωσες όταν μπήκατε στη διαδικασία συνεργασίας? Δηλαδή, ένιωσες λίγο ότι μέσα σου χαλιέσαι κιόλας, διότι αυτή την ώρα φέρεστε σε κάποιους άδικα, αθλητικά πάντα εννοώ, όχι σαν στρατηγική εννοώ για το παιχνίδι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπήκαμε σε κανένα είδος συνεργασίας. Εγώ σαν αρχηγός δεν ήρθα σε επαφή με τα παιδιά ποτέ και να μιλήσω κατηδίαν και να πω ότι να κάνουμε συνεργασία ή όχι. Ναι, αλλά τους βοηθήσατε όμως. Κατά τη διαδικασία πρώτη, δεύτερη, τρίτη παλιά, καταλάβαμε ότι κάποια ομάδα πρέπει να φύγει πρώτη. Οπότε πήγε προς τα εκεί. Πάντως, μόλις και γιατί... χάσανε η κόκκινη Νικόλα, ναι, αγκαλιαζόσασταν και φιλιώσασταν μεταξύ σας. Με ποιον? Με τις ομάδες της ζούγκλας. Και με τα παιδιά φίλια μου και γαλλικά. Ναι, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν λίγο εικόνα συνεργασίας. Ναι, δηλαδή, ήταν. Νομίζω ότι θα κοροϊδεύαμε σωστό, όποιον το έβλεπε, σωστό, ότι δεν υπήρχε συνεργασία. Δηλαδή, έδινε την μπάλα ο πράσινος στο μπλε και ο μπλε έβαζε γκολ. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα δεν συνεργάζονται οι δύο ομάδες. Θα ήταν ψέματα. Σωστό. Μπορώ να πω κάτι. Πέρα από το παρελθόν που okay, όλοι ξέρουμε, είδαμε κτλ. Θέλω να πω πως εχθές η ημέρα, η συμβατότητα μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να βγει από ένα βλέμμα μόνο. Δεν έγινε ξεκάθαρη τοποθέτηση, όμως νιώσαμε ενεργειακά, αν θες, με τα μάτια κάποια στιγμή, από τη στιγμή που μας έδωσε το δικαίωμα, ότι συντονιστήκαμε και παίξαμε μαζί ώστε να πάνε τα παιδιά να ζήσουν στην παραλία που ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Και αντίστοιχα είναι πιο δυνατή η αντιπάλη, διότι για ευνόητους λόγους. Αυτό το καταλαβαίνω. Μπορώ να τα καταλάβω χωρίς όλα. Τίποτα προσωπικό. Ίσα ίσα έχουμε τεράστια εκτίμηση όλοι σε όλους. Και εκτιμούμε και το γεγονός ότι είμαστε εδώ σε κάτι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Και δίνουμε το 100%. Λοιπόν.